Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Football Manager. Σας έχω αφήσει πάρα πολύ καιρό χωρίς Football Manager γιατί έπεσε Πάσχα, έπεσε τέλος σεζόν, το οποίο με αναγκάζει, ας πούμε, να κάνω κάποιες κινήσεις μεταγραφικές για το μέλλον της ομάδας. Δεν μπορώ να παίξω βιαστικά ίσα ίσα για να βγει το επεισόδιο και να μην κάνουμε σωστή προετοιμασία. Είμαστε 3 Αυγούστου 2019 στο παιχνίδι. Είμαστε εδώ πέρα, τέλος πάντων, σε αυτό το μέρος της διοίκησης. Πάμε λίγο στα οικονομικά, να σας δείξω ότι το budget είναι 26 εκατομμύρια. Έχουμε εδώ πέρα το financial fair play, το οποίο δεν εναρμονιστήκαμε με τους κανόνες, αλλά θα είναι όλο κομπλέ μέχρι το τέλος της σεζόν, θα βγάλουμε κέρδη και θα το κάνουμε και αυτό πράσινο. Έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές, παιδιά, γίνανε κάποιες μεταγραφές. Πριν πάμε να σας δείξω, θέλω να σας δείξω το πρόγραμμα που βγήκε για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Τι θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, καταρχήν κάναμε κάποια φιλικά. Εντάξει, ένα 8-0, 3-2, 2-0, 5-0 ήταν με μικρές ομάδες. Δεν έκανα πολλά φιλικά, η αλήθεια είναι. Ελπίζω να μην το πληρώσουμε κάπως δυσάρεστα αυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά την χρονιά με 2 ματσάκια με τη χειρότερο εχθρό μας, με τη Manchester City, η οποία την προηγούμενη χρονιά πήρε και την Premier League, πήρε και το Champions League, παιδιά. Τα σάρωσε όλα. Και ξεκινάμε εμείς τώρα για το Community Shield, που είναι η διοργάνωση που θα παίξει ο κυπελούχος με τον πρωτοαθλητή, δηλαδή η City με εμάς που είμαστε κυπελούχοι. Πήραμε τίτλο στην προηγούμενη σεζόν. Αν δεν το έχετε δει, γιατί δεν το είδατε ακόμα, τόσες μέρες περάσανε. Και η πρεμιέρα για την Premier League γίνεται με τη Manchester City και στην έδρα μας. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ δύσκολα ματσάκια, 2 μάτς με τη Manchester City, παιδιά. Και θέλω να σας δείξω τις μεταγραφές που έκανα. Καταρχήν πούλησα τον Walker Peters στη Sheffield United. Ήταν ο τρίτος αναπληρωματικός μας εδώ πέρα, σε αυτή τη θέση του δεξί back. Πουλήθηκε για 7,5 εκατομμύρια και έχουμε μείνει με Ορίερ και Τρίπιερ και πήρε και ένα τρίτο παίκτη. Τον 17χρονο Κρίστιαν, ο οποίος θα είναι απλά ο τρίτος παίκτης. Έχει μέλλον, δεν ξέρω, δεν θα γίνει καλός. Απλά είπα να κλείσω κάπως έτσι την τρύπα με έναν πολύ φθηνό παίκτη. Από τη θέση του κέντρου πουλήθηκε ο Λου Κάμος, περίπου στα 400 χιλιάρικα. Όλο αυτό έγινε γιατί, όπως βλέπετε, δεν είναι και της προκοπής ο παίκτης αυτός. Είχαμε θεματάκια εδώ πέρα, έχω πάρει μεγάλη μεταγραφή. Και εδώ έχουμε τον Μουσά Ντεμπελέ, παιδιά, ο οποίος πουλήθηκε στη Τζέλσι από εμάς. Βλέπετε, είναι στη θέση του κέντρου. Άδειες απολύσεις από τη θέση του κέντρου, που ήταν 32 χρονών είναι ο τύπος και δεν είναι και πολύ καλός όσον αφορά τους σκάουτερς. Τον πούλησα στη Τζέλσι 37 εκατομμύρια. Και με κάτι δόσεις και τα λοιπά θα φτάσουμε στα 47 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι έβγαλε όσο περισσότερα λεφτά μπορούσα για να παίχτη 32 χρονών. Ο οποίος είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Αυτό που μου έσπαγε είναι ότι έχει τάση για τραυματισμούς. Όλη την προηγούμενη σεζόν ήταν συνέχεια τραυματίας, δεν μπορώ να έχω παίκτες που έχουν τάση για τραυματισμούς και έτσι τον πούλησα. Θα μου πείτε, πούλησες και τον Άμος, πούλησες και τον Ντεμπελέ. Εδώ πέρα δεν θα μείνει κενό. Έχουμε Γουανιάμα, Ντάιερ, Wings. Πούλησα πέρυσι Σισοκό και Ντεμπελέ. Πρέπει κάποιον να πάρω τώρα. Πήραμε τον Σεργέι Μιλίνκοβιτ Σάβιτς. Έσπασα την μπάγκα όσο δεν πάει, παιδιά, για να γίνει δικός μας αυτός ο παίκτης εδώ στο κέντρο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι από τα καλύτερα μέλη εδώ πέρα. Τα αστεράκια του είναι σχεδόν 5 εδώ στο κέντρο. Περνάει ακόμα σε ποιότητα και τον Christian Eriksen. Όλα είναι θετικά. Βασίζομαι πάρα πολύ σε αυτόν τον παίκτη. Έχω δώσει άπειρα λεφτά για να τον αποκτήσω. 63 εκατομμύρια έδωσα και πλήρωσα τον ίδιο γιατί είχε μπει και η Liverpool στο παιχνίδι. Πάρα πολλά λεφτά, πάνω από 15 εκατομμύρια όσον αφορά το ντούκου, έτσι του το έδωσε στο χέρι. Έσπασα την μπάγκα για αυτό τον παίχτη. Είχα πει ότι δεν θα κάνω πολλές μεταγραφές, απλά θα σπάσω την μπάγκα για έναν και καλό. Και τον αγόρασα εδώ πέρα. Τελευταία προσθήκη που κάναμε είναι στην πλευρά εδώ πέρα που παίζει ο Σον. Που δεν είχαμε αναπληρωματικό για το Σον. Όταν τραυματιζόταν ο Σον, έπαιζα με αλχημίες μέσα στην ομάδα. Τον είχαμε κλείσει πριν το καλοκαίρι, οπότε θα τον ξέρετε. Είναι ο Χίρβινγκ Λοζάνο, παιδιά. Παίζει εδώ πέρα. Παίζει και από εδώ βέβαια, αλλά όχι τόσο καλά. Παίζει στην αριστερή πλευρά καλύτερα. Δεν είναι πολύ καλύτερο από τον Σον τελικά. Είναι στην ίδια ποιότητα. Απλά είναι νέο. Είναι 24 χρονών. Είναι καλό αναπληρωματικό ή βασικό. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει πιο πολύ. Θα του βάζουμε και του δύο το σχεδόν συνέχεια για να ξεκουράζει ένα τον άλλον. Ένα πρόβλημα που είχαμε ήταν στην επίθεση. Μετά τον Κέιν, στην ουσία δεν είχαμε άλλη μεταγραφή. Πουλήσαμε τον Γιορέντε που ήταν άχρηστο και είχαμε τον Γιάνσεν από τη μικρή ομάδα που τον φέραμε εδώ πέρα, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ καλός, οπότε τον διώξαμε στη Sheffield United. 12,5 εκατομμύρια μου δώσανε για αυτόν τον παίχτη και σκέφτηκα ότι πρέπει να καλύψω το κενό του κάπως. Το κενό του καλύφθηκε με τον Origi, τον παίχτη που έχει η Liverpool. Τον άφησαν για κάποιο λόγο ελεύθερο. Αν δείτε εδώ πέρα, όλο δανεικό τον άφηνε η Liverpool από εδώ και από εκεί και μετά τον αφήσαν και ελεύθερο. Είμαι σε φάση, OK, δεν αφήνουμε αυτό το μαργαριτάρι να φύγει έτσι. Βλέπετε και με την Barcelona έβαλε τα δύο γκολάκια του πριν κάτι μέρες. Οπότε πήραμε τον Origi για αναπληρωματικό του Harry Kane. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και με αυτή τη μεταγραφή στην επίθεση. Τελευταίος παίκτης που πήραμε και δώσαμε και πολλά λεφτά, 27 εκατομμύρια για την ακρίβεια, πήραμε τον Kieran Tierney. Θα παίζει αριστερό back. Έχουμε ήδη τον Danny Rose και τον Ben Davies εκεί πέρα, αλλά και οι δύο είναι έτσι λίγο με τριάντζες και μεγάλη ηλικία, ειδικά ο Danny Rose. Λέω
Ο Τίρνεϊ, νομίζω 22 χρονών, είναι σε πάρα πολύ καλύτερη μοίρα και εξελίξιμος παίκτης. Νομίζω τώρα εδώ πέρα θα μπορούσαμε να διώξουμε έναν από τους δύο, αλλά θα τους κρατήσω και τους δύο, δεν πειράζει. Καλύτερα να έχουμε έξτρα παίκτες παρά να μας λείπουν παίκτες. Με λίγα λόγια, έχω κλείσει όποιο κενό είχαμε την προηγούμενη σεζόν. Πιστεύω έκανα καλή δουλειά σε αυτό. Και για να σας είναι πιο εύκολο να δείτε τι ομάδα έχουμε, ξεκινάω με την αναφορά ομάδα εδώ πέρα. Έχουμε για κεντρικό επιθετικό το Harry Kane, αναπληρωματικό του Origi και ο Sterling είναι τρίτος επιθετικός, θα παίξει πάρα πολύ σπάνια πιστεύω και ίσως μόνο στο κύπελο. Αριστερός μέσος είναι ο Σον και ο Λοζάνο, αυτοί οι δύο. Από δεξιά έχουμε Lucas Moura και Lamela, κλασικοί παίκτες που είχαμε και πέρυσι. Πέρυσι αναγκαστήκαμε πολλές φορές να φέρουμε τον Moura από την άλλη πλευρά, μιας και δεν είχαμε τον Λοζάνο και είχαμε μόνο τον Σον. Και για το δεκάρι, ας πούμε, έχουμε Έριξεν και Ντέλε Άλλη. Έχω για όλους, όπως βλέπετε, αναπληρωματικούς εδώ πέρα. Πιο κάτω που είναι κέντρο-κέντρο, προς την αριστερή πλευρά, ας πούμε, θα έχουμε τον Ντάιερ και τον Γκανιάμα, πιο αμυντικογενείς παίκτες από εδώ, και από εδώ έχω τους πιο δημιουργικούς. Θα έχουμε τον Savage, Winks και τον Onoma, ο οποίος είναι από τη μικρή ομάδα, δεν θα παίξει σχεδόν ποτέ. Πάμε προς την άμυνα να δείτε ότι αριστερό back, Tierney, Rose και Davis, κάπως έτσι είναι η σειρά που τους υπολογίζω, και δεξιά Trippier, Aurier και Christian, που είναι ο μικρός που πήραμε σχεδόν πάρα πολύ φθηνά, το ταλεντάκι. Και η κεντρική μας εδώ πέρα αμυντική είναι Βερτόν και Alderweireld από τη μία πλευρά, Μανολάς και Σάντζες από την δεύτερη, από τη δεξιά πλευρά των στόπερ. Και για τερματοφύλακες έχουμε Γιωρίς και Καζανίκα όπως πέρυσι. Πιστεύω να μην έγινε κουραστικό, σας έδειξε ακριβώς όλη την ομάδα, όλο το πλάνο που έχουμε. Αν πάμε στις μεταγραφές, θα δείτε στο ιστορικό μεταγραφών εδώ πέρα, αφήσαμε πάρα πολλούς παίκτες ελεύθερους από τη μικρή ομάδα. Ξεκαθαρίσαμε ποιοι είναι οι άσχετοι, ξέρω εγώ. Όλα βρίσκονται εδώ πέρα. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε να αντιμετωπίσουμε τη Manchester City. Φαβορή είναι η Manchester City, προφανώς. Και είμαστε έτοιμοι για μια σπουδαία αναμέτρηση, λέει, στο Wembley. Για το Community Shield. Και ήρθε η ώρα να δώσουμε στην Κάλιαρη τον Nkudu, 6 εκατομμύρια. Ο οποίος ο Nkudu, όπως βλέπετε, είναι εκτός πλάνων. Δεν έχει και πολύ καλά αστεράκια πλέον. Έχουμε πάρα πολλούς παίκτες για αριστερά. Οπότε καλό είναι να πάρουμε 6 εκατομμύρια από αυτόν. Κάνω για ένα ξεκαθάρισμα, έτσι, ξεσκαρτάρισμα της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε νικήσει ποτέ την Manchester City. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει κάνει 2 νίκες στο παρελθόν. Εμείς 0, ούτε καν ισοπαλία δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε. Η City είναι ο δαιμόνιος εχθρός μας. Ετοίμασα την ενδεκάδα μας. Πάω στο ματσάκι. Τώρα το Community Shield, από ό,τι λέει η διοίκηση, δεν είναι σημαντικό. Δεν τους νοιάζει να πάρουμε αυτόν τον τίτλο. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν θα με χάλαγε να πάρω ένα τίτλο έτσι εξ αρχής. Και η δεκάδα που θα χρησιμοποιήσω είναι Kane στην επίθεση, Son Eriksen, Moura, Wanyama, Savage, ο οποίος θα κάνει και τον τεμπούτο του. Και μετά έχουμε Trippier, Alderweireld, Vertonghen και Tierney, ο οποίος θα κάνει και αυτός τον τεμπούτο. Γιορίς το τέρμα κανονικότατα. Και καθώς βγαίνουμε στους πάγκους και ακούμε έτσι τα κλασικά πράγματα που γίνονται πριν από κάθε match, θα ευχηθώ εγώ καλή επιτυχία. Η νοοτροπία που είναι επιθετική, πιστεύω για αρχή είναι καλό. Αν δούμε ότι δεν πάει πολύ καλά το match, θα το ρίξουμε σε κατοχή. Προς το παρόν βλέπουμε τη Manchester City από τα αριστερά της να κάνει σέντρα Αγκουέρο και ευτυχώς ο Γιορίς καταφέρνει και διώχνει, όχι πολύ καλά. Θα διώξει ο Trippier, θα διώξει. Είναι κανείς εκεί, δεν σιγά μην είναι. Σκούρα τα πραγματάκια. Έχουμε και Goal Line Technology. Ευτυχώς όμως δεν πέρασε. Εντάξει, δεν κάνουν λάθος εκεί πέρα. Και τώρα βλέπουμε τον Tierney να κουμπάει την μπάλα. Πρώτη φορά. Το νέο μας απόκτημα δίνει στον Kane, ο οποίος είναι πολύ χαμηλά. Θα διώξουμε. Είναι κανείς εκεί να κυνηγήσει. Ναι, είναι ο Moura. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο για στήριγμα εκεί πέρα. Θα ανέβουν σιγά σιγά. Δεν έγινε κάτι με το Savage εκεί πέρα. Περιμένω πολλά πράγματα από το Savage. Έχω παταλήσει όλο μας το ταμείο, ξέρω εγώ, πάνω του. Ας ελπίσουμε να μην την πληρώσουμε ακριβά. Ο Αγκουέρο, βέβαια, εδώ πέρα μας δυσκολεύει. Όχι, εντάξει. Κόντραρε το σουτάκι ή σέντρα που έγινε να κάνει. Και ο Savage ήρθε να κόψει, παιδιά. Ορίστε. Παντού. Είτε επίθεση είτε άμυνα, ο Savage είναι εκεί. Και βλέπουμε πάλι τον Moura πως τρέχει προς τα πάνω. Θα βγάλει μια κάθετη στο gain, κοντρολάρει, θα σουτάρει. Και ένα 0. Ένα 0 στο 36, το Harry Kane, ο οποίος αυτή τη σεζόν ελπίζουμε να τα πάει καλύτερα από την προηγούμενη. Εντάξει, 17 γκολ έβαλε στην προηγούμενη. Ας ελπίσουμε τώρα να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Έχει πιο καλούς παίκτες γύρω του. Παίκτες που επέλεξα εγώ να έχει. Εντάξει, και ο Ποκετίνο καλή δουλειά έχει κάνει, αλλά για να δούμε εδώ τη φάση. Φεύγουμε στην πλάτη με τον Kane, με το αριστερό. Πλάσαρε κανονικότατα. 0-1. Και πάμε να κάνουμε λίγο θετική την νοοτροπία μας. Δεν χρειάζεται να επιτεθούμε τόσο πολύ πλέον. Ένα λεπτό καθυστερήσεων τελείωσε βασικά το ημίχρονο, δεν έδειξε τίποτα. Φτωχό μάτς, 3 σούτ έχει κάνει η City, 2 έχουμε κάνει εμείς. Αν πω ότι κάποιος δεν παίζει καλά είναι ο Σον, παίζει με 6,5 και ο Γωνιάμα παίζει με 6,6. Δεν κάνω αλλαγές, εννοείται. Περιμένουμε λίγο ακόμα, να δούμε πως κάποιος βελτιωθεί στο ημίχρονο μετά τα λόγια που τους είπα. Δηλαδή μην επαναπαυτείτε, τους είπα. Και βλέπουμε. Σεντρούλα τώρα με τον Έριξεν, από το φάουλ αυτό, ο Kane θα κάνει το 2-0. Παιδιά, ο Kane is on fire που λέμε. Μπράβο, Kane.
Έκανε και πολύ καλά μάτς και ο Ριγκί και ο Κέιν στα φιλικά. Έτσι, έκανε ένα χατρίκο καθένα. Εντάξει, παίζει με μικρές ομάδες. Τώρα να βάλει στη City δύο γκολάκια, μπράβο του. Η αλήθεια είναι ότι η Paris Saint-Germain, δεν σας το είπα αυτό, ήθελε να πάρει τον Έριξεν, θα μου είναι περίπου 100 εκατομμύρια, ήθελε να πάρει τον Τρίπιερ, ήθελε να πάρει και ποιον άλλον, δεν θυμάμαι. Είπα όχι. Δεν ήθελα να δώσουμε στην Paris Saint-Germain παίκτες. Ο Έριξεν μόνο ήταν σε φάση γιατί ρε φίλε, του λέω έχουμε καλό κλίμα εδώ πέρα τέλος πάντων και είπε έχεις δίκιο, δεν θα ήταν καλό να φύγω για να μην χαλάσει το κλίμα. Οπότε γλιτώσαμε το να φύγει ο Έριξεν από την ομάδα. Πάμε λίγο να κάνουμε καμία αλλαγή γιατί φτάσαμε στο 70. Θα μπορούσαμε να διώξουμε το Σον για να κάνει το ντεμπούτο του ο Λοζάνο. Ο Γανιάμα θα δώσει τη θέση του στον Ντάιερ και κρατάω την τρίτη αλλαγή για αργότερα. Είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε τον πρώτο μας τίτλο που κόμμα την ξεκίνηση σεζόν. Αυτό το αντίστοιχο Super Cup, ας πούμε. Παίζουμε πάρα πολύ καλά. Τέλος θα βάλω τον Ντάβιτσον Σάντσες στη θέση του Αλντεβάραλντ. Ο Μανολάς έχει ένα μικρό τραυματισμό από την προετοιμασία. Ο Χάρι Κέιν χτύπησε, λέει, γύρισε το γόνατό του. Ξεκινήσαμε τα καλά, παιδιά. Εδώ πέρα. Μια χαρά ο Χάρι Κέιν. Εγώ τον έχω αφήσει μέσα για να κάνει χατρίκ. Μην τον συναχωρήσουμε το παιδί που έχει φτάσει 2 γκολ. Και αυτό μα φαίνεται ότι θα μα αφήσει τη θέση για τον Οριγκί. 4 λεπτά καθυστερήσεων. Να δούμε αν ο Μόρο θα κάνει κάτι εδώ πέρα. Όχι. Πάει για λήξη με το ματ. 0-2. Δεν είναι καθόλου άσχημο για αρχή. Και το ματσάκι έληξε. Θέλω να δω τώρα τι έγινε με. Ω, να το. Σηκώνουμε και την κούπα. Μπράβο μα τα παιδιά. Αυτό εδώ τι κάνει τώρα. Νταμπ. Τι έχει πάθει αυτό. Τέλο πάντων. Ήρθε εδώ γεννή φάση. Ωραία. Το ίδιο ακριβώς έχουμε ζήσει και πέρυσι με την κατάκτηση κυπέλλου που κάναμε. Τώρα είναι το Super Cup αυτό. Δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες και πάμε έξω να φύγουμε το ματσάκι. Πρώτος τίτλος για την ομάδα, μια χαρά. Δεν μας χάλασε καθόλου. Κερδίσαμε το Community Shield. Τραυματίστηκε ο Harry Kane για 4 έως 7 μέρες. Πάλι καλά ήταν μικρός ο τραυματισμός του. Σηκώσαμε το Community Shield. Ντεμπούτο ο Tierney. Αποθέωση λέγεται προπονηταρά από τους οπαδούς της ομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είδαμε την ομάδα, λέει, να κατακτά το Community Shield για πρώτη φορά από το 1962. Μεγάλα επιτεύγματα εδώ πέρα. Και σε φόρμα ο Harry Kane, αλλά ο τυπάς τραυματίστηκε, δυστυχώς. Πάμε λίγο εδώ που λέει διοργανώσεις. Πρωταθλητής, είδαμε τον πρώτο τίτλο ήδη να παίρνετε. Κλασικά, όπως και πέρυσι, το στόχος μας είναι να πάμε Champions League. Δεν έχουμε βάλει στόχο να πάρουμε την Premier League, αν και δεν θα με χάλαγε να την πάρουμε. Πρόκριση στον προημιτελικό το Champions League. Ημιτελικός για το FA Cup και δεν είναι σημαντικό το Carabao Cup. Δεν θα με χάλαγε να τα πάρω όλα έτσι στη σειρά, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και τόσο ρεαλιστική αυτή η κατάσταση. Δεν ξεκουραστούμε ιδιαίτερα γιατί παίζουμε με τη Manchester City σε 5 μέρες και εδώ μας δείχνει ότι πρέπει να διαλέξουμε ποιος θα είναι ο αρχηγός μας αυτή τη στιγμή και ποιος θα είναι ο δεύτερος αρχηγός. Ως τώρα έχουμε Γιορίς και δεύτερο έχουμε τον Harry Kane. Και μας προτείνει ο βοηθός να κάνουμε τον Harry Kane πρώτο και τον Μανολά δεύτερο. Από πού και ως πού όμως ο Μανολάς. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε τον Harry Kane πρώτο και δεύτερο τον Γιορίς. Πριν το κάνουμε αυτό, λέει να προειδοποιήσουμε τον Γιορίς ότι θα χάσει την αρχηγία. Του είπε ότι έχω σκοπό να σε καθαρέσω από αρχηγό, αφού πλέον έχω καλύτερες επιλογές στην ομάδα. Λέει, νομίζω ότι μάλλον έχετε δίκιο. Δεν θα προσποιηθώ ότι δεν είμαι απογοητευμένος, αλλά διαθέτουμε κάποια παιδιά με πολύ δυνατούς χαρακτήρες στα αποδυτήρια τώρα. Και ας βάλουμε Harry Kane, όπως είπαμε, και ο Γιορίς ήταν ο δεύτερος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Επιβεβαίωση. Τελείωσε η μεταγραφική περίοδος και έτσι έχουμε μια σύνοψη για το τι έγιναν στις αγγλικές ομάδες. Πιο πολλά ξόδεψε η Manchester City, 250 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι σκατολεφτάδες έτσι κι αλλιώς. Πήραν τώρα τελευταία στιγμή τον Icardi, έχουν πάρει και τον Varane από τη Real. Douglas Costa έχει πάρει Liverpool από Juventus. Αυτά είναι οι τρεις μεγαλύτερες μεταγραφές, ας πούμε. Και όπως όλοι ξέραμε, δεν θα αργήσει το ότι αντιμετωπίζουμε πάλι τη City. Στην έδρα μας αυτή τη φορά, πάλι δεν είμαστε φαβοροί. Τώρα να νικήσουμε City δεύτερη φορά συνεχόμενη, λίγο δύσκολο. Τώρα για πρωτάθλημα. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το σύστημα. Έτοιμη δεκάδα για τη δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση με τη Manchester City. Θα κάνουμε το θαύμα να κάνουμε δύο νίκες έτσι μία μετά την άλλη. Δεν ξέρω. Κρατάω μικρό καλάθι, αλλά ας ελπίσουμε. Ο Κέιν θα λείπει, οπότε έχουμε Οριγκί στην επίθεση. Λοζάνο, Έριξεν, Μόουρα, Ντάιερ, Σάβιτς, Τίρνεϊ, Βερτόγγεν, Αλντερβάιλερ, Τρίπιερ και Γιορίς. Θα είναι η εντεκάδα μας. Ντεμπούτο για τη Manchester City είναι ο Icardi, τον οποίο τον πήραν τελευταία στιγμή στη μεταγραφική περίοδο. Δώσουν 100 κάτι εκατομμύρια. Και ξεκινάει το match. Με εμάς τη σέντρα, να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ο Μόρα ξεκινάει δυναμικά, να δούμε αν θα γίνει κάτι. Σέντρα, πουθενά. Έριξεν παίρνει την απόκρουση. Θα δώσει πίσω στον Ντάιερ. Ανεβαίνει ο Τίρνεϊ και δεν πάει πουθενά η μπάλα, έφυγε μακριά. Αναγκαστική αλλαγή στο 10 με τον Μεντί, ο οποίος πρέπει να φύγει για την Manchester City. Αυτό είναι ένα καλό νέο για εμάς, ευπρόσδεκτο. Και ήρθε και η σειρά μας. Τραυματίστηκε ο Έριξεν έτσι ξαφνικά. Όχι, αυτό θα είναι πολύ σοβαρό, παιδιά. Κάτω μέρος του παιδιού. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ας ελπίσουμε να μην είναι μήνες τώρα. Το Wings θα βάλω μέσα.
Και θα τον βάλουμε πιο κάτω να παίξει απλά. Οχ, αυτό είναι κακό νέο, παιδιά. Ξεκινήσαμε τους τραυματισμούς πριν ξεκινήσει καν η σεζόν. Άλλη μια φάση για μας στο 36. Ο Ντάιερ έχει την ευκαιρία να κάνει μια κάθετη στο Λοζάνο. Ο Λοζάνο κάνει τρίπλες. Σάβιτς σουτάρει και ένα 0. Μάλλον είναι offside. Άκουσα ένα σφύριγμα. Όχι, μετράει. Κανονικά. Πρώτο γκολ για το Σάβιτς. Στο 36. Άκουσα ένα σφύριγμα. Τι φάση. Ποιος με κοροϊδεύει έτσι. Δείτε ξανά πως ο Ντάιερ δίνει στο Λοζάνο. Κρατάει μέσα από τόσους παίχτες και κάνει πάσα στο Σάβιτς. Το ξανά άκουσα το σφύριγμα. Οκ, δεν είμαι τρελός. Τέλος πάντων, 1-0, αυτό έχει σημασία. Ό,τι και να γίνει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα πάθει ο Έριξεν. Οδεύουμε βέβαια προς το τέλος του ημιχρόνου. 3 λεπτά καθυστερήσεων. Έχω ακόμα επιθετικό την οτροπία εδώ της ομάδας. Λήξε, σε παρακαλώ πολύ. Και έληξε το ημίχρονο, ωραία. Να προσέχουν στην επανάπαυση, εδώ πέρα μην κοιμούνται όρθιοι. Και βάζω να παίξουν με θετική νοοτροπία. Θα κρατήσουμε λίγο μπάλα. Δεν κάνω κάποια άλλη αλλαγή. Δεν παίζει καλά ούτε ο Ριγκί ούτε ο Ντάιερ. Ας ελπίσουμε να βελτιωθούν. Ένα θέμα προς συζήτηση είναι το πώς προφέρεται το όνομα του Ριγκί. Είναι ο Ριγκί ή είναι ο Ριγκί. Ο Ριγκί τον λέει ο Σιδηρακόπουλος στο ματσάκι που έδειξε προχθές με την. Ας δούμε λίγο τη φάση με τον Λοζάνο. Τίρνεϊ θα βγάλει μια σέντρα. Ναι, ο Ριγκί και πουδοκάρι. Και ο Τρίπιερ έχει την ευκαιρία να ξανακάνει κάτι εκεί πέρα. Ευτυχώς ο Σάβιτς πρόλαβε την κακή πάσα. Ο Γουίνγκς θα δώσει προς τα έξω. Ο Ντάιερ σούτερε. Όχι, εντάξει, τώρα μη σουτάρεις. Ελέγχουμε το παιχνίδι. Στο Liverpool Barcelona έλεγε Οριγκή το όνομα του Οριγκή ο Σιδηρακόπουλος. Οι ξένοι στο FIFA τον λένε Οριγκή. Μ' αρέσει πιο πολύ το Οριγκή στα αυτιά. Μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποιο σωστό. Απλά ο καθένας λέει όπως νομίζει. Μόνο ο ίδιος θα ξέρει ποιο είναι το σωστό του όνομα. Και εγώ πρέπει να κάνω κάποια αλλαγή. Θα βάλω μέσα Λαμέλα στη θέση του Μόουρα και θα αλλάξω και τον Τίρνεϊ για να μπει μέσα ο Ντάνι Ρόουζ. Κάπως έτσι, εγώ θα κλείσω τις αλλαγές μου στο 70. Ο Αγκουέρο μπαίνει στη θέση του Ικάρντι. Ο Ικάρντι δεν έδειξε και πολλά πράγματα στο match, ευτυχώς για μας. 3 λεπτά καθυστερήσεων. Δεν έχει δείξει σχεδόν τίποτα και ήρθε η ώρα να μας δείξει κάτι η Manchester City με τον Φερναντίνιο. Λίγο έμεινε, παιδιά. Ένα λεπτουδάκι είναι. Σας παρακαλώ, συγκεντρωθείτε για να πάνε όλα καλά. Αλλαγή παιχνιδιού. Κλέβει ο Ρόζ, να είναι καλά το παιδί, και ο Λοζάνο έχει την ευκαιρία να κάνει μια κόντρα εδώ πέρα με το Σάβιτς. Ο Σάβιτς μπορεί να δώσει μια κάθετη, αλλά θα το πάρει πάνω του. Κλείνεται, θα δώσει πίσω λογικά στον Τρίπιερ, σωστά. Σεντρούλα, τίποτα. Wings θα σουτάρει. Λοζάνο, Λοζάνο και 2-0. 2-0 στο 92. Ο Λοζάνο νομίζω έβαλε το πρώτο του γκολ, ναι. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά, παιδιά. Δύο νίκες στη Manchester City στην αρχή του πρωταθλήματος σημαίνει ότι έχουμε. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Τουλάχιστον στην αρχή μπήκαμε δυναμικά στο πρωτάθλημα. Ενώ πέρυσι, ας πούμε, κάναμε γκέλα με τη μία με τη Λέστερ. Τώρα ξεκινήσαμε με τίτλο. Ξεκινάμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με νίκη ενάντια στη City. Και λίγη το match με 2-0. Μένει να δούμε τι έχει πάθει ο Έριξεν. Η άμυνα έφερε την νίκη για την Tottenham. Okay. Τραυματίστηκε και ο Έριξεν για 4-6 μήνες. Κάταγμα κνήμης Περώνης. Αυτό είναι το manager που όλοι αγαπήσαμε. Nice. Αυτά είναι που μου αρέσουν. Μπορεί λέει να τον δει ειδικό, θα πληρώσουμε 20.000, 4-5 μήνες. Γιατρός 5 μήνες, 5 με έξω φυσιοθεραπευτής. Σε ειδικό θα τον στείλω, 4-5 μήνες. Καλά κρασιά, παιδιά. Δεκέμβρη με Ιανουάριο θα τον δούμε, ενώ έχουμε ακόμα Αύγουστο. Θα χάσει τη μισή σεζόν. Θέλω να σε επιβεβαιώσω, Έριξεν, ότι η θέση σου στην ομάδα είναι ασφαλή όταν επανέλθει από τον τραυματισμό σου. Ανυπομονώ, λέει. Όχι ρε παιδιά, ο Έριξεν. Τέλος πάντων. Ντεμπούτο λέει με την Tottenham ο Ριγκί. Σε φόρμα ο Σάβιτς, ας του πούμε και ένα μπράβο. Το εκτιμάει που του λέμε καλά λόγια, μπράβο του. Άρα καταραμένο παιχνίδι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Η Ίντερ μου κάνει πρόταση δανεισμού για τον Οριέρ με οψίον αγορά 26 εκατομμύρια γενικότερα. Το απορρίπτω γιατί τον Οριέρ τον θέλουμε, είναι αναπληρωματικό του Τρίπιερ. Και βλέποντας μεταγραφές και τα δύο πρώτα μάτς με τη Manchester City 2-0-2-0. Νομίζω πως ήρθε η ώρα έτσι θετικά να κλείσουμε το επεισόδιο. Επόμενο μεγάλο μάτς που έρχεται είναι η Liverpool. Τώρα βαθμολογία τι να σας δείξω, είμαστε με 3 βαθμούς. Πρώτη με τη West Ham, ας πούμε, είναι θετικά τα αποτελέσματα. Ξεκινήσαμε με το δεξί. Πήραμε ήδη το Community Shield κατευθείαν ένας τίτλος. Και κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.